Εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 39% σημείωσε ο αριθμός των καταγγελιών που υπευλήθησαν στη SafeLine το 2019 για παράνομο περιεχόμενο ή παράνομη δραστηριότητα στο διαδίκτυο, ενώ σχεδόν διπλασιάστηκε και το ποσοστό των καταγγελιών για παιδική διαδικτυακή κακοποίηση. Πράγματι, για το 2019 η SafeLine δέχτηκε γύρω στις 6.500 καταγγελίες συνολικά και από αυτές όσες εξακριβώθηκαν ως πραγματικά παράνομες, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αφορούσε διακίνηση εικόνων ή βίντεο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Γύρω στο 45% ήταν το ποσοστό αυτό, που δείχνει ότι πλέον ο κόσμος κάνει καταγγελίες πιο στοχευμένα. Τα τελευταία 4 χρόνια οι εν λόγω καταγγελίες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την αύξηση των περιστατικών που παρατηρείται σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για εικόνες ή βίντεο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Να πούμε ότι πρόκειται για μία δράση παγκόσμια και όχι μονάχα σε τοπικό επίπεδο ή και ευρωπαϊκό, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν 48 τέτοιες γραμμές σε 43 διαφορετικές χώρες του κόσμου, που όλες μαζί προσπαθούμε για την καταπολέμηση αυτού του είδους του παράνομου περιεχομένου. Η ανοιχτή γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο safeline.gr, η οποία λειτουργεί στο ΙΤΕ, έλαβε 6.403 καταγγελίες το 2019. Ο κόσμος απευθύνεται και στην γραμμή των καταγγελιών στη SafeLine και στο Helpline, στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Είναι η αφορμή η συγκεκριμένη μέρα για να δώσουμε ένα στίγμα ως προς την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, όχι μόνο αλλά κυρίως από τους ανηλίκους. Αυτό το οποίο συμβουλεύουμε γονείς και εκπαιδευτικούς είναι να είναι κοντά στα παιδιά τους, να τα ενημερώνουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Για πρώτη φορά το 2019 το ποσοστό των επιβεβαιωμένων καταγγελιών για παιδική πορνογραφία ξεπέρασε το ποσοστό των καταγγελιών για οικονομικές απάτες στο διαδίκτυο.